Επίθεση στην Ελλάδα για την αμυντική συμφωνία της με τη Γαλλία έκανε ο Τζεμ Γκιουρντενίζ, απόστρατος ναύαρχος και πνευματικός πατέρας του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Όπως έγραψε στο Twitter, «Λυπάμαι για τον ελληνικό λαό. Οι φόροι τους ξοδεύονται μάταια. Δίνουν χαρά στους εμπόρους γαλλικών όπλων και στους μεσάζοντες. Με ιδανικά στείνουν θαλάσσια δύναμη. Με παραδειγματικό τρόπο πέφτουν στην παγίδα του Θουκυδίδη». Ο όρος «παγίδα του Θουκυδίδη» επινοήθηκε από τον Γκρέιαμ Τι Άλισον στο βιβλίο του «Προορισμένοι για πόλεμο». Μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη, για να περιγράψει την ερμηνεία του μεγάλου ιστορικού για τα αίτια του Πελοποννησιακού πολέμου. Με λίγα λόγια, η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι όταν μια ισχυρή κυρίαρχη δύναμη αντιλαμβάνεται την άνοδο μιας άλλης που απειλεί να την επισκιάσει, μοιραία οδηγείται σε σύγκρουση μαζί της.